Θα πάω από εκεί, γι' αυτό. Όχι, επάνω. Στο ταβάνι είναι ο υπάλληλος. Στον επάνω όροφο εννοώ, κύριε. Στο διευθυντή. Αυτός θα σας λύσει την υπόθεση. Ή θα την δέσει. Να μην πω, θα τη χέσει. Κύριο Χαλή τον ετώ. Με άνεμο 7 από φόρ. Πώς τον ξυπνάνε τώρα. Κύριε Διευθυντά. Τι είναι. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ από την εργασία σας. Ποιος είσαι εσύ. Συνδρομητής του ΟΤΕ. Και πώς μπήκε στο γραφείο μου πριν πίστα. Μου ήρθε ένας φουσκωμένος λογαριασμός 580.000 δραχμές. Τώρα δεν σπρώστε. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί με ενοχλείτε. Όχι, δεν είναι καθόλου απλό. Καταρχήν δεν έχουμε κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα και μετά πώς θα πληρώσω τόσα λεφτά. Τότε θα τους κόψω το τηλέφωνο. Τι λέτε, κύριε Διευθυντά. Ο λογαριασμός μπορεί να ήταν 5.800 και το κομπιούτερ να έκανε λάθος. Το κομπιούτερ, αγαπητέ μου, δεν κάνει ποτέ λάθος. Πηγαίνετε το μήνα να ξοφλίζετε και μετά να μας υποβάλλετε μία αίτηση να εξετάσουμε την περίπτωσή σας. Με συγχωρείτε, δεν γίνεται να κάνω πρώτα την αίτηση και μετά να πληρώσω. Όχι, πρώτα θα πληρώσετε! Και πού θα βρω εγώ τις 580.000. Αυτός είναι δικός σου λογαριασμός. Όχι, δεν είναι δικός μου, δικός σας είναι ο λογαριασμός. Όχι, αδερφέ, συζήτηση θα ρίξουμε τώρα. Με καθυστερήσατε την εργασία μου. Ναι, πολύ που δουλεύεις. Πήγαινε και στο ταμείο. Αν δεν θα πάω στο ταμείο, στο τρελάδικο θα πάω. Φαίνεται, αφού είσαι τρελός. Δεν είμαι τρελός. Ψυχίατρος είμαι.